Το προηγούμενο Σάββατο ολοκληρώθηκαν εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, όπου επαναπεβεβαιώσαμε την απόφασή μας που έχουμε πάρει από το συνέδριο το πρόσφατο, δηλαδή την κατεύθυνση που έχουμε δώσει ήδη στα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας μας, να ανοίξουμε τα φτερά μας στον κλάδο των οικονομικοτεχνικών υπηρεσιών, να εντείνουμε τη δραστηριότητά μας στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα μονοπόλια του κλάδου, όπου εργάζονται χιλιάδες νέοι συνάδελφοι, που είναι μια δουλειά που σήμερα αποδίδει καρπούς. Η μόνιμη επαφή που έχουμε εξασφαλίσει με τους χώρους αυτούς, όπου καταγράφουμε καθημερινά τα οξυμένα προβλήματα όπου βιώνουν οι συνάδελφοί μας, όπου οργανώνουμε τη δραστηριότητα την πάλι μας με αιχμή το επικαιροποιημένο σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχουμε επεξεργαστεί σαν Ομοσπονδία, που απαντάει βέβαια σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα της ζωής των συναδέλφων μας, έχει δημιουργήσει κλίμα μαχητικοποίησης, όπου συνεχώς γνωρίζουμε νέους εργαζόμενους, όπου μετράμε συνεχώς νέες εγγραφές και τελικά σήμερα αυτή η δουλειά μας έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Στα 66 χρόνια της ύπαρξης, της ζωής, της δράσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, από αυτό το βήμα πρώτη φορά στην ιστορία μας, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη δημιουργία του πρώτου επιχειρησιακού σωματείου στον κλάδο μας, στην εταιρεία Σολ, όπου την Πέμπτη την προηγούμενη καταθέσαμε τα έγγραφα, τα νομιμοποιητικά, στο πορτοδικείο. Ήδη υπάρχει σωματιακή επιτροπή σε ένα πολύ μεγάλο μονοπόλιο του κλάδου, τη Deloitte, όπου εργάζονται πάνω από 2.500 συνάδελφοι μας πανελλαδικά, όπου αυτή η επιτροπή δραστηριοποιείται καθημερινά για τα προβλήματα των εργαζομένων και έχουμε ως στόχο και εκεί να δημιουργήσουμε επιχειρησιακό σωματείο. Σε όλη αυτή τη δραστηριότητά μας, καθοριστικά έχουν συμβάλει οι μεγάλοι σταθμοί, οι απεργίες, αλλά και όλος ο συντονισμός με όλα τα προηγούμενα διάστημα με τα σωματεία της Αττικής και πανελλαδικά, όπου μετρήσαμε δεκάδες συναδέλφους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των σωματείων, μετρήσαμε δεκάδες απεργούς από μεγάλους χώρους δουλειάς στα μπλοκ των σωματείων, με διακριτά μπλοκ όπως από τη Σολ και την Deloitte, που είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στον κλάδο μας. Την ίδια στιγμή δίνουμε τη μάχη εδώ στην Αττική με τους συναδέλφους μας στις γειτονιές. Παλεύουμε αξιοποιώντας τα νέα παραρτήματα του Σωματείου της Αττικής στη Βόρεια, στις Δυτικές Συνοικίες, όπου εκεί πέρα μαζί με άλλους φορείς της γειτονιάς οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τις κατασχέσεις, ενάντια σε απολύσεις πρωτοπόρων εργατών συνδικαλιστών, όπως αυτήν της συναδέλφισσας Ελπίδας Νασιοπούλου στη Νέα Ιωνία. Κλιμακώνουμε τη συμμετοχή μας στο μεγάλο συλλαλητήριο του Συνδικάτων το Σάββατο, όπου ήδη οργώνουμε τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές με το κάλεσμα, και οργανώνουμε άμεσα με την έναρξη του νέου έτους μέρα δράσης με αιχμή τους μεγάλους χώρους δουλειάς για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.